Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Αντριάννα Παυλή, είμαι γιατρός οικογενειακής ιατρικής, ταξιδιωτικής ιατρικής και δημόσιας υγείας, υπεύθυνη του Γραφείου Ταξιδιωτικής Ιατρικής στο ΚΕΛΠΝΟ. Θα μιλήσουμε σήμερα για τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα σε μετανάστες, νεοαφιχθέντες μετανάστες. Ποια είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουμε? Καταρχάς, οι μετανάστες, οι regular migrants, όπως λέμε, οι μη νόμιμοι μετανάστες, θεωρούνται τα άτομα που εισέρχονται παράνομα σε μια χώρα χωρίς τα κατάλληλα έγγραφα και άδεια παραμονής. Το μη νομιμοποιημένο καθεστώς τους και η κοινωνικο-οικονομική τους περιθωριοποίηση τους καθιστούν υψηλού κινδύνου για προβλήματα υγείας. Οι μη νόμιμοι μετανάστες στην Ευρώπη έχουν κυρίως πρόσβαση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, ακόμη και σε χώρες όπου τους παρέχεται ιατρική φροντίδα. Τυπικά οι άτυπα εμπόδια εμποδίζουν την πρόσβασή τους σε αυτά. Επίσης, οι μη νόμιμοι μετανάστες θεωρούνται ευάλωτοι για ορισμένες ασθένειες και για την επιδείνωση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας που σχετίζονται με τις κοινωνικο-οικονομικές τους συνθήκες και την περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Δεν έχουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους για πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και συχνά δεν αναζητούν ιατρική βοήθεια λόγω φόβου αποκάλυψης του μη νόμιμου στάτους τους. Αυτό εγείρει ανησυχίες τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την υγειονομική φροντίδα των μεταναστών. Ας δούμε τώρα τι γίνεται στην Ευρώπη όσον αφορά τη μετανάστευση. Η μετανάστευση θεωρείται μεγάλη κοινωνική και πολιτική πρόκληση, καθώς και πρόκληση για τη δημόσια υγεία για την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΗ. Από το 1990 έως το 2013, πάνω από 77 εκατομμύρια διεθνείς μετανάστες καταγράφησαν παγκοσμίως. Η Ευρώπη, ειδικά, έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης των διεθνών μεταναστών. Η προσοχή των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην προαγωγή της υγείας, στην πρόληψη των ασθενειών και στην υγειονομική φροντίδα των μεταναστών σύμφωνα με το ψήφισμα της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας 6117 το 2008. Εδώ σε αυτό το χάρτη βλέπουμε τη μετανάστευση όσον αφορά την προέλευση των μεταναστών και βλέπουμε ότι από την Αφρική υπάρχει μεγάλο ρεύμα μεταναστών προς την Κεντρική Μεσόγειο, από το Αφγανιστάν και από χώρες της Συρίας και της Μέσης Ανατολής προς την Ευρώπη. Όσον αφορά την Ελλάδα, βλέπουμε από τα δεδομένα της ελληνικής αστυνομίας εδώ τον αριθμό των μεταναστών που εισήχθη στην Ελλάδα το πρώτο 7μηνο του 2015 σε σύγκριση με το 7μηνο του 2016, του αντίστοιχου 7μηνου του 2016. Αυτοί οι μετανάστες είναι οι μη νόμιμοι αλλοδαποί, οι οποίοι συλλήφθηκαν από την ελληνική αστυνομία για παράνομη είσοδο και παραμονή στην Ελλάδα από τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές. Επίσης, και πάλι από τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, εδώ βλέπουμε τον αριθμό των συλληφθέντων μη νόμιμων αλλοδαπών για παράνομη είσοδο και παραμονή από αστυνομικές και λιμενικές αρχές, μια σύγκριση μεταξύ του 2015 και 2014 και βλέπουμε ότι ο αριθμός το 2015 έχει αυξηθεί δραματικά, έφτασε σχεδόν το 1 εκατομμύριο σε σύγκριση με το 2014 που ήταν 77.000 περίπου. Εδώ βλέπουμε τον αριθμό των συλληφθέντων μη νόμιμων αλλοδαπών για παράνομη είσοδο και παραμονή στην Ελλάδα από αστυνομικές και λιμενικές αρχές που προέρχονται από την Τουρκία. Εδώ βλέπουμε αυτούς που έχουν περάσει τα σύνορα της Ελλάδος και Τουρκίας. Και βλέπουμε μια σύγκριση μεταξύ του πρώτου του 7μήνου του 2015 και του 7μήνου του 2016 και βλέπουμε και πάλι τη διαφορά στον αριθμό των μεταναστών, όπου το 2016 ο αριθμός αυτός ήταν πολύ μεγαλύτερος. Εδώ βλέπουμε όσον αφορά την προέλευση των μεταναστών, τους αριθμούς σχετικά με τη χώρα καταγωγής τους. Και βλέπουμε ότι από τη Συρία ο αριθμός αυτός ήταν πολύ μεγαλύτερος κατά τη διάρκεια του 2016, το Αφγανιστάν και το Ιράκ ακολουθούν όσον αφορά τον αριθμό των μεταναστών αυτών
και υπόλοιπες χώρες όπως είναι η Ινδική Χερσόνησος, Πακιστάν, Μπαγκλατές, επίσης χώρες της Μέσης Ανατολής όπως είναι η Παλαιστίνη, το Ιράν, η Αλγερία και άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Αλβανίας. Ας δούμε τώρα ποιο είναι το προφίλ των μεταναστών στην Ελλάδα. Μέχρι το 2014 το προφίλ του Ιούς μετανάστη περιλάμβανε άντρες, νέους, ανήπαντρους, κυρίως από την Ινδική Χερσόνησο, οι οποίοι ήταν άνεργοι και έψαχναν για εργασία στην Ελλάδα. Υπήρχε αυξημένη επίπτωση των νοσημάτων τα πρώτα 2-5 έτη στα κέντρα κράτησης αυτών των μεταναστών. Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε, απεικονίζει το διάγραμμα αυτό την προέλευση των μεταναστών αυτών και κυρίως βλέπουμε οι περισσότεροι ήταν από το Αφγανιστάν και Πακιστάν, καθώς επίσης και Μπαγκλατές, γενικά από την Ινδική Χερσόνησο. Αργότερα, το 2015, το προφίλ αυτό έχει αλλάξει δραματικά. Η πλειοψηφία τους προέρχεται από τη Συρία. Είναι κυρίως οικογένειες, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι άνθρωποι, με χρόνια νοσήματα, κυρίως υπέρταση, σαχαρώδη διαβήτη, νεφρικά προβλήματα. Είναι άτομα με ειδικές ανάγκες όλων των ηλικιακών ομάδων και παρουσιάζουν διαφορετικές συμπεριφορές κατά την άφηξή τους. Πριν το κλείσιμο των συνόρων, η μέση διαμονή τους στην Ελλάδα ήταν κάτω από 5 μέρες στα κέντρα κράτησης στην Αθήνα και άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Και πολλοί μετανάστες από το Πακιστάν συνδεόνταν με τις τοπικές κοινότητες των μεταναστών σε αγροτικές περιοχές με σκοπό την ανέβρεση εργασίας. Βλέπουμε στο διάγραμμα εδώ την προέλευση των μεταναστών αυτών, όπου η Συρία ήταν η κύρια χώρα προέλευσης τους και από όπου προέρχονταν οι περισσότεροι μετανάστες και ακολουθούσε το Αφγανιστάν. Ας δούμε τώρα ποια είναι τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα σε αυτούς τους μετανάστες. Τα κατηγορηματοποιούμε σε δύο κατηγορίες, σε οξέα νοσήματα που περιλαμβάνουν τις κακώσεις, τα μυοσκελετικά, τα γαστρεντερικά νοσήματα, τη θερμοπληξία, τα κρυοπαγήματα, γυναικολογικά και μαιευτικά προβλήματα. Καθώς επίσης και σε χρόνια νοσήματα, τα οποία περιλαμβάνουν την καρδιακιακή νόσο όπως η στεφανιαία νόσος, το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η υπέρταση, τα μεταβολικά προβλήματα όπως ο σαχαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδαιμία, ο καρκίνος, τα νεφρολογικά προβλήματα, τα υπατικά προβλήματα και αιματολογικά προβλήματα όπως είναι η σιδεροπενική ανεμία. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 30%, ίσως και περισσότερο, των νοσημάτων σε μετανάστες μπορεί να είναι μη μεταδιδόμενα νοσήματα. Ας δούμε τώρα κάποιες μελέτες που αφορούν το προφίλ των προβλημάτων υγείας σε μετανάστες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες. Στην Ιταλία έχουν εξεταστεί μετανάστες σε βραχία νοσηλείας σε νοσοκομείο της Ιταλίας, 1.758 ασθενείς, εκ των οποίων το 50% είχε καταγωγή από την Αφρική. Τα πιο σημαντικά νοσήματα, τα πιο συχνά νοσήματα, αποτελούσαν την γαστρεντερική νόσο και κυρίως την δυσπεψία, λοιμώδη νοσήματα όπως οι παρασιτώσεις και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, νοσήματα από το ουρογεννητικό σύστημα, και μεταβολικά νοσήματα, κυρίως σαχαρώδης διαβήτης και κυρίως σε ασθενείς από την Νοτιοανατολική Ασία, καθώς επίσης και η καρδιακική νόσος και κυρίως η υπέρταση. Εδώ, σε αυτό το πίνακα, βλέπουμε το προφίλ των νοσημάτων σε νεοαφιχθέντες μετανάστες στις ακτές της Ιταλίας, όπου τα πιο συχνά νοσήματα αποτελούσαν τα καρδιολογικά, δερματολογικά, γαστρεντερολογικά, γυναικολογικά μαιευτικά προβλήματα, μεταβολικά προβλήματα και νευρολογικά, αναπνευστικά και ψυχιατρικά νοσήματα, ρευματολογικά, σε μεγάλο αριθμό τα κρυοπαγήματα και η θερμοπληξία, καθώς επίσης και το τραύμα, ουρολογικά προβλήματα.
Και εδώ βλέπουμε αναλυτικά ότι αυτοί οι μετανάστες είχαν προέλευση την Τινησία, Ερυθρέα και Σομαλία και βλέπουμε και πάλι ότι τα θερμορυθμιστικά προβλήματα όπως τα κρυοπαγήματα και η θερμοπληξία αποτελούσε το 21% των διαγνώσεων, οι τραυματισμοί και πάλι το 21%, τα γυναικολογικά με αυτικά προβλήματα 14,7%, τα γαστρεντερολογικά προβλήματα κυρίως εμφανίστηκαν σε μετανάστες ηλικιωμένους από την Ερυθρέα, τα νευρολογικά προβλήματα δε σε μετανάστες κυρίως άνδρες από την Ισία. Οι μετανάστες μπορούμε να πούμε δεν θεωρούνται ένας πληθυσμός. Παρατηρείται μια ποικιλομορφία νοσημάτων ανάλογα με τη χώρα προέλευσης. Εδώ βλέπουμε το προφίλ των νοσημάτων σε μη νόμιμους μετανάστες σε μια κλινική του Βερολίνου. Το φάσμα των νοσημάτων στους μετανάστες ήταν συμβατό με την ηλικία τους. Ωστόσο, το παράνομο καθεστώς τους ήταν ο τελικός παράγοντας για την ανεπάρκεια στη φροντίδα των βρεφών και μητέρων, την δύσκολη και καθυστερημένη πρόσβαση στη φαρμακευτική αγωγή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, τη δύσκολη και καθυστερημένη πρόσβαση σε θεραπεία ατόμων με οξέα προβλήματα όπως οι κακώσεις και τα οξέα νοσήματα και την έλλειψη ψυχοϋποστήριξης σε άτομα με άγχος και ανησυχία που επηρέαζαν σοβαρά την υγεία τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια μελέτη που έχει γίνει, τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα αποτελούσαν συχνό πρόβλημα σε μετανάστες. 51,1% των προσφύγων είχαν τουλάχιστον ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας και το 13,3% είχε υπέρταση. 54,6% των ενηλίκων ήταν παχύσαρκοι. Σε μια άλλη μελέτη που έγινε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στον Καναδά, έγινε μια σύγκριση των νοσημάτων σε μετανάστες με το γενικό πληθυσμό και έχουν βρει ότι υπήρχε υψηλότερη επίπτωση δυσπλασίας του τραχύλου στις γυναίκες πρόσφυγες από τις γυναίκες του ντόπιου πληθυσμού εξαιτίας της λίμωξης από το human papilloma virus. Υπήρχε υψηλότερη επίπτωση σιδεροπενικής ανεμίας, κυρίως σε παιδιά και γυναίκες, και υψηλότερη επίπτωση υπέρτασης σε ενήλικες πρόσφυγες, καθώς επίσης και σαχαρώδη διαφύτη σε ενήλικες πρόσφυγες και πάλι. Ας δούμε τώρα ποιο είναι το προφίλ των προβλημάτων υγείας σε νεοαφιχθέντες μετανάστες στην Ελλάδα. Οι μελέτες που έχουν γίνει στην Ελλάδα όσο αφορά το προφίλ των προβλημάτων υγείας σε μετανάστες είναι περιορισμένες. Μπορώ να αναφερθώ σε κάποιες που έχουν γίνει από το Κελπνό, όπως μια πιο παλιά μελέτη που είχε διεξαχθεί από τον Ιανουάριο του 2007 έως το Δεκέμβριο του 2007, όπου εξετάστηκαν 4.500 άτομα, εκ των οποίων οι περισσότεροι 4.020 ήταν άντρες, με μέση ηλικία 24 έτη. Οι περισσότεροι ήταν από το Ιράκ και το Αφγανιστάν και σε μικρότερο βαθμό από τη Σομαλία, Παλαιστίνη και 11% από άλλες χώρες όπως η Ινδία και το Μπαγκλατές. Το 22,8% από τους μετανάστες παρουσίασε κάποιο πρόβλημα υγείας, κυρίως δερματολογικό, από το αναπνευστικό σύστημα, το γαστρετερικό σύστημα και το μυοσκελετικό. Σύμφωνα με την εμπειρία των επαγγελματιών υγείας από τον Εύρο στα ελληνικοτουρκικά σύνορα το 2011, έχει γίνει μια μελέτη όπου εξετάστηκαν 6.899 μετανάστες κατά τη διάρκεια της περίοδου από Μάρτιο έως Σεπτέμβριο του 2011. Οι μετανάστες αυτοί ήταν κυρίως από Πακιστάν και Αφγανιστάν και σε λιγότερο βαθμό από Μπαγκλατές. Οι περισσότεροι ήταν άντρες, 91%, και η μέση ηλικία τους ήταν 25,3 έτη. Αυτοί οι μετανάστες παρουσίασαν κυρίως αναπνευστικά νοσήματα, μυαλγία, κεφαλαγία, πυγαστραγία και εξάνθημα. Είχε πραγματοποιηθεί τότε ένα σύστημα συνδρομικής επιτήρησης στην περιοχή αυτή, με σκοπό να καταγράψουν τα κυρίως συμπτώματα σε μετανάστες που περνούσαν τα σύνορα. Ας δούμε τώρα κάποια στοιχεία με βάση την εμπειρία που
έχουμε ως επαγγελματίες υγείας από τα κέντρα υποδοχής μεταναστών προσφύγων στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του 2015 και 2016. Σε αυτά τα κέντρα υποδοχής βλέπουμε κυρίως μετανάστες από το Αφγανιστάν, οι οποίοι είναι εκτοπισμένοι στο Ιράν, και άλλους από τη Συρία, οι οποίοι είναι κυρίως οικογένειες και παιδιά σε ποσοστό άνω του 60%. Τα προβλήματα που παρουσιάζουν είναι κυρίως προβλήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως τα μυοσκελετικά προβλήματα, τα γαστρεντερικά προβλήματα, όπως το έλκος, η γαστρεντερίτιδα και η γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, δερματολογικά προβλήματα, κρυοπαγήματα, όπως η θερμοπληξία, γάγκρινα, γυναικολογικά και μυευτικά προβλήματα, λοιμώξεις του άνω αναπνευστικού και λοιμώξεις από το γαστρεντερικό. Με βάση την εμπειρία μας από τον καταβλισμό μεταναστών προσφύγων στην Ιδωμένη κατά τη διάρκεια του Απρίλη 2016, όπου στην περιοχή όπου παρέμεινα πάνω από 10.000 άτομα και ήταν κυρίως από τη Συρία, μετανάστες από τη Συρία, με μεγάλο αριθμό παιδιών και γυναικών, τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν προβλήματα κυρίως πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τα οποία περιλάμβαναν μυοσκελετικά προβλήματα και πάλι, γαστρεντερικά προβλήματα, δερματολογικά προβλήματα, προβλήματα αποδείγματα εντόμων. Η περιοχή εκεί ήταν μια περιοχή όπου υπήρχε μια μικρή λίμνη και επομένως υπήρχαν αρκετά κουνούπια. Χρόνια νοσήματα όπως ο σαχαρώδης διαβήτης, η υπέρθεση, η υπερλιπιδημία, στεφανιαία νόσος, νεφρική νόσος και αναιμία, γυναικολογικά προβλήματα, μυευτικά προβλήματα, λοιμώξεις του άνω αναπνευστικού και γαστρεντερίτιδες. Ας δούμε τώρα αναλυτικά το κάθε νόσημα, όπως η καρδιακιακή νόσος, η οποία με βάση κάποιες μελέτες που έχουν γίνει, η επίπτωση της στεφανιαίας νόσου είναι μεγαλύτερη σε μετανάστες και κυρίως σε αυτούς που κατάγονται από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Βόρεια Αφρική. Η επίπτωση της υπέρτασης θεωρείται μεγαλύτερη σε μετανάστες από την Αφρικανική Ήπειρο και η επίπτωση των κεφαλικών επεισοδίων είναι μεγαλύτερη σε μετανάστες από τη Δυτική Αφρική. Όσο αφορά το σαχαρώδη διαβήτη, η επίπτωση του σαχαρώδη διαβήτη είναι μεγαλύτερη σε μετανάστες και κυρίως σε αυτούς που προέρχονται από την Νότια Κεντρική Ασία και Οκεανία. Η θνητότητα μεταναστών με σαχαρώδη διαβήτη είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους πολίτες και κυρίως σε μετανάστες που κατάγονται από τη Βόρεια Αφρική και Ασία. Και αυτό μπορεί να οφείλεται στην πιθανή συσχέτιση με την αλλαγή στην κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση. Όσον αφορά το καρκίνο, η επίπτωση του καρκίνου του τραχύλου σε γυναίκες μετανάστες είναι υψηλότερη και του καρκίνου του ισοφάγου είναι χαμηλότερη σε μετανάστες, όμως ο χρόνος επιβίωσής τους είναι μικρότερος. Η επίπτωση του καρκίνου του παχαίου εντέρου είναι μικρότερη σε μετανάστες. Η επίπτωση του καρκίνου του μαστού σε γυναίκες μετανάστες είναι χαμηλότερη σε μια μελέτη που έχει γίνει σε μετανάστες από Μαρόκο και Σουρινάμε. Η επίπτωση του καρκίνου του στομάχου επίσης είναι μεγαλύτερη σε μετανάστες. Όσον αφορά την αναιμία, η επίπτωση σιδηροπενικής αναιμίας σε μετανάστες σε γυναίκες και παιδιά κυρίως είναι υψηλότερη. Το 25% των γυναικών άνω των 15 ετών είχαν διαγνωστεί με σιδηροπενική αναιμία σε μια μελέτη που έχει γίνει. Και η προέλευση τους ήταν κυρίως από Αφρική, σε ποσοστό 37%. Και επίσης, σε ποσοστό 11% το παιδιό, επίσης η σιδηροπενική αναιμία ήταν μια από τις διαγνώσεις. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου γενικά για τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα σε μετανάστες? Οι αλλαγές στη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητά τους κατά τη διάρκεια της επανεγκατάστασής τους στη χώρα προορισμού. Τα κοινωνικά και οικονομικά τους προβλήματα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή επιδείνωση της υπέρτασης, του διαβήτη και της παχυσαρκίας στους αφιχθέντες μετανάστες. Η έλλειψη πρόσβασης για προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας είναι επίσης παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι μπορεί να σχετίζονται με τους πολιτισμικούς τους παράγοντες ακρουτηριασμού αγεννητικών οργάνων ή και βιασμό.
Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τους νεαφυχθέντες μετανάστες, πρόσφυγες, με μη μεταδιδόμενα νοσήματα? Καταρχάς, πρέπει να διαχειριστούμε τα οξέα περιστατικά, όπως είναι τα τραύματα, τα κρυοπαγήματα, τα μυοσκελετικά γαστρεντερικά προβλήματα και αν χρειάζεται, να γίνει παραπομπή των σοβαρών περιστατικών σε τοπικές υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας όταν ενδείκνεται, εφόσον δεν είναι δυνατή η διαχείρισή τους στο κέντρο υποδοχής. Η διαχείριση των χρονίων νοσημάτων επιβάλλεται με έγκαιρη ανίχνηση και στρατηγική πρόληψη και θεραπεία για τα χρόνια νοσήματα. Πρέπει πάντα να στοχεύουμε στη διαχείριση των περιστατικών στον χώρο υποδοχής, όσο είναι δυνατόν βέβαια. Επίσης, η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πρέπει να παρέχεται σε ένα φιλικό περιβάλλον για τον μετανάστη, τον πρόσφυγα. Πρέπει να υπάρχουν διερμηνείς που να γνωρίζουν καλά τη γλώσσα των μεταναστών και τα πολιτισμικά τους προβλήματα, να υπάρχει οπωσδήποτε καταγραφή των δεδομένων και να παρέχεται ατομικό βιβλιάριο υγείας και κατά προτίμηση στα αγγλικά στους μετανάστες με τα προβλήματα υγείας τους καθώς και τη φαρμακευτική τους αγωγή, γιατί υπάρχει πιθανότητα να μεταφερθούν σε άλλη χώρα. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να διαχειριστούμε κάποια προβλήματα στον χώρο υποδοχής, χωρίς να χρειαστούμε παραπομπή σε κάποιο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας. Μπορεί να γίνει screening, όταν χρειάζεται βέβαια, όσον αφορά την αρτηριακή πίεση. Μπορεί να γίνει μέτρηση αρτηριακής πίεσης στον χώρο υποδοχής, μέτρηση σαχάρου, ανάλογα με την εμπειρία του επαγγελματία υγείας μπορεί να γίνει και τεστ Παπα-Νικολάου και επίσης μέτρηση της αιμοσφαιρίνης. Βέβαια, πριν από το screening θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση της υγείας του ταξιδιώτη, του μετανάστη, λαμβάνοντας ένα ιστορικό μέσω του διερμηνέα, κλινική εξέταση, θεραπεία και αν χρειαστεί διερεύνηση. Σε περίπτωση που πρέπει να γίνουν εργαστηριακές εξετάσεις, όπως και απεικονιστικός έλεγχος, θα πρέπει να παραπεμφθεί ο μετανάστης, ο ασθενής, σε κάποιο νοσοκομείο ή και σε ειδικό γιατρό, για να γίνει παρακολούθηση όσον αφορά τα χρόνια νοσήματά του. Όπως ας πούμε, αν έχει κάποιο σαχαρότη διαβήτη και είναι υποαγωγή, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα ένας εργαστηριακός έλεγχος, ίσως και απεικανιστικός έλεγχος και παραπομπή σε ειδικούς γιατρούς για αξιολόγηση των επιπλοκών του. Παραπομπή για προληπτικό έλεγχο που χρειάζεται, για Παπα-Νικολάου, τεστ, για μαστογραφία, κολονοσκόπηση όταν ενδείκνεται. Προαγωγή υγείας είναι πολύ σημαντικό να γίνεται όπου μπορούμε, είτε είναι με έντυπο υλικό σε γλώσσες το μεταναστό με διερμηνέα. Επίσης, προαγωγή υγείας για παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως είναι ο σαχαρός διαβήτης, υπερλιπιδημία, υπέρταση, παχυσαρκία και το κάπνισμα, για τη διατροφή και για προληπτικό έλεγχο όσον αφορά τα προληπτικά τεστ Παπα-Νικολάου, μαστογραφία και έλεγχο προστάτη. Επίσης, καλό είναι να περιλαμβάνεται και ο οικογενειακός προγραμματισμός με αντισύλληψη ή άλλες μεθόδους. Όλες αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να γίνονται σε συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με τα νοσοκομεία της περιοχής, για διαρεύνηση περιστατικών και εξετάσεις για παρακολούθηση των χρόνων νοσημάτων. Υπάρχει ανάγκη για να υπάρχουν υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης και επίσης μπορεί να χρειαστεί συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, φιλανθρωπικές οργανώσεις, παραδείγματος χάρη για παροχή προμηθειών και φαρμάκων. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι παραδοσιακά η προσοχή έχει επικεντρωθεί σε λοιμώδη νοσήματα σε μετανάστες πρόσφυγες. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι τα χρόνια νοσήματα αποτελούν σημαντικό πρόβλημα, παραδείγματος χάρη η ανεμία, η αυξημένη αρτηριακή πίεση, ο σαχαρώδης διαβήτης, ο καρκίνος του τραχύλου και σχετίζονται με τη χώρα προέλευσης, το φύλο και την ηλικία. Η πρόληψη, screening και follow-up και η έγκαιρη θεραπεία είναι σημαντικά για τη βελτίωση υγείας των ασθενών αυτών. Είναι απαραίτητες οι πολιτισμικά κατάλληλες παρεμβάσεις με επίκεντρο τον ασθενή.
Η ανάπτυξη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε μετανάστες και πρόσφυγες θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της υγείας των μεταναστών και την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία. Η παροχή υπηρεσιών υγείας πρέπει να περιλαμβάνει επίσης προληπτικό έλεγχο και θεραπεία για χρόνια μη μεταδιδόμενα νοσήματα και παράγοντες κινδύνου. Τελειώνοντας, θα ήθελα να παρουσιάσω και όλη τη βιβλιογραφία από την οποία έχω πάρει όλο το υλικό για την παρουσίασή μου και σας ευχαριστώ πολύ.